Σας άκουσα σε μια τηλεοπτική σας εμφάνιση να μιλάτε για την απομείωση ισχύως από τα νησιά. Όλοι μας προσπαθούμε να αποφύγουμε τη λέξη αποστρατικοποίηση, αλλά όταν βγαίνει το Υπουργείο Άμυνας της Ουκρανίας και μας ευχαριστεί δημοσίως με μήνυμά του για τα Stinger που στείλαμε, πού πάει το μυαλό σας? Δηλαδή, όποιος μιλάει για αποστρατικοποίηση είναι καχύποπτος τελικά ή μήπως υπάρχει φωτιά και όχι μόνο καπνός? Κοιτάξτε, όπως πολύ σωστά το λέτε, παίζουμε με τις λέξεις απομείωση, αποστρατικοποίηση. Μπορώ να πω ότι ξέρετε, η απομείωση μου καλύπτει καλύτερα εμένα την αίσθηση αυτή που καταλαβαίνω ότι και ξέρω τι γίνεται στα νησιά από την αποστρατικοποίηση. Εκτός πάλι αν δεχθούμε ότι η αποστρατικοποίηση είναι πολυεπίπεδη, δηλαδή έχει ποσοστά, σε ποσοστά, με ποσοστιαία αναλογία δηλαδή. Διότι δεν μπορώ, να πω ότι δεν υπάρχει στρατό στα νησιά ή μειώθηκε τόσο πολύ που πλέον τα νησιά αποστρατικοποιήθηκαν. Όχι. Αλλά σίγουρα κάποιες κινήσεις που έχουν γίνει στα νησιά μας, όπως το θέμα της επάνδρωσης, το θέμα το ότι φεύγουν κάποια οπλικά συστήματα και δεν αντικαθίστανται με όμοια, το θέμα το ότι απομειώνονται ο αριθμός των πυρομαχικών που υπάρχουν, αλλά ακόμα και κινήσεις οι οποίες έχουν να κάνουν με το πώς βλέπεις από πλευράς σχεδίασης, επιχειρησιακής σχεδίασης, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Νομίζω ότι όλα ή το τι ασκήσεις κάνεις και τι μηνύματα στέλνεις από τα νησιά κάνοντας κάποιες ασκήσεις μεγάλου επίπεδου, όχι ασκήσεις επίπεδου δημιουργίας ή ομάδος καταδρομών, μιλάω για μεγάλες ασκήσεις, όλα αυτά δείχνουν μια τάση η οποία προσπαθεί να κρατήσει την λεκτική της αποστρατικοποίησης των νησιών μας αρκετά χαμηλά. Δηλαδή, με λίγα λόγια, προσπαθεί η χώρα μας να δείξει ότι δεν υπάρχει η στρατιωτική δύναμη η οποία υπήρχε στο παρελθόν ή δεν υπάρχει το ενδιαφέρον για τη στρατιωτική αυτή δύναμη όπως υπήρχε στο παρελθόν, λόγω του ότι τα έχουμε βρει τέλος πάντων με τη διακήρυξη των Αθηνών. Σε κάθε περίπτωση θεωρώ ότι υπάρχει μια απομείωση στρατιωτικής ισχύως η οποία πρέπει να την προσέξει πάρα πολύ η κυβέρνηση, διότι τα μηνύματα που δίνει απέναντι, παρόλο που θέλουμε να πιστεύουμε ότι είναι θετικά, ότι ακολουθούμε κατά γράμμα τη διακήρυξη των Αθηνών, κατά την προσωπική μου άποψη είναι τελείως διαφορετικά, διότι η Τουρκία ουσιαστικά μέσω αυτών παίρνει θάρρος ή θράσος να κινηθεί και να ζητήσει περισσότερα πράγματα από τα ζωτικά ενδιαφέροντά μας. Κύριε Αγιέ, ανησυχούν πολύ και μάλλον έχουν δίκιο ότι το θέμα με την αποστρατικοποίηση, τα δύσκολα με αυτό το θέμα είναι μπροστά μας. Έχετε αναφερθεί σε άλλη μας συνέντευξη για το θέμα των ρωσικών αντιεροπορικών και μάλιστα είχατε κάνει και μια εκτίμηση ότι για να αντικατασταθούν αυτά τα αντιεροπορικά χρειάζεται ένα ποσό περίπου στα 3 δις, είχατε υπολογίσει έτσι χοντρικά. Ναι. Έχουμε λοιπόν τώρα και τη δήλωση του κυρίου Συρίγου για τη συνθήκη της Λοζάνης. Ο κύριος Συρίγος είπε ότι, εν πάση περιπτώσει, είναι παροχημένη γιατί αναφέρεται σε κάποια πολυβόλα και σε κάποια σπαθιά που κρατούσαν υπαξιωματικοί κτλ. Αλλά επειδή όλοι γνωρίζουμε ότι οι Τούρκοι δεν αναφέρονται σε αυτά, αναφέρονται στα αντιεροπορικά και σε όλο το βαρύ οπλισμό που υπάρχει στα νησιά. Ανησυχείτε ότι μέσω της απαξίωσης κάποιων οπλικών συστημάτων, και αναφέρομαι συγκεκριμένα στα ρωσικά αντιεροπορικά που υπάρχουν στα νησιά, θα οδηγηθούμε σε μια διαδικασία αποστρατικοποίηση, απομείωση ισχύω ποιότητα, όπως θέλετε? Ναι, αναμφίβολα. Και ξεκινάω το τελευταίο και προχωρώ προς τα πίσω. Αναμφίβολα, η έλλειψη αντιεροπορικών στα νησιά μας, μάλλον το ότι τα αντιεροπορικά αυτά σιγά σιγά πλέον έχουν εγκαταλειφθεί λόγω του ότι η υποστήριξή τους προερχόταν όλη από την Ρωσία και αυτή τη στιγμή με τη Ρωσία από λάθη της εξωτερικής μας πολιτικής, να το ξεκαθαρίσω αυτό το πράγμα, είμαστε στη χειρότερη κατάσταση από πλευράς σχέσεων. Θεωρώ λοιπόν ότι εάν συνεχιστεί αυτό που θα συνεχιστεί και αν δεν ληφθούν γρήγορα αποφάσεις το πώς θα πρέπει να θωρακίσουμε
από αντιροπορικής κάλυψης τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, τότε πράγματι δεν θα μιλάμε μόνο για απομείωση, αλλά θα μιλάμε και για αποστρατικοποίηση πλέον των νησιών μας. Μην ξεχνάμε ότι ο Τούρκος, αλλά και οι επιχειρήσεις αυτές πάνω από το Αιγαίο, στηρίζονται ουσιαστικά σε πυραυλικές και αεροπορικές επιχειρήσεις. Και τα δύο αυτά πράγματα αντιμετωπίζονται πάρα πολύ καλά με τα αντιροπορικά και τα αντιβαλιστικά συστήματα που πρέπει να υπάρχουν στα νησιά επάνω. Όταν λοιπόν αυτά αρχίζουν και απαρχαιώνονται ή πλέον αχρηστεύονται λόγω της έλλειψης της απαιτούμενης συντήρησης, καταλαβαίνουμε ότι πλέον πράγματι πλέον αρχίζουμε να μιλάμε για αποστρατικοποίηση. Τι πρέπει να γίνει, θα μου πείτε. Πρέπει άμεσα να δοθεί προτεραιοποίηση και νομίζω ότι θα πρέπει να το σκεφτούν πάρα πολύ σωστά στο Υπουργείο Εθνικής Αμήνης, έτσι ώστε την προτεραιοποίηση για την προμήθεια νέων αντιεροπορικών και αντιβαλιστικών, το τονίζω, αντιβαλιστικών συστημάτων, θα πρέπει να ανεβεί πάρα πολύ ψηλά μέσα στα προγράμματα τα εξοπλιστικά, γιατί μην ξεχνάμε ότι εκτός από αυτά ο Τούρκος πλέον έχει και τα drones, τα περιφερόμενα drones με εκρηκτικά επάνω, τα οποία κατά εκατοντάδες τα εκτοξεύει και κινούνται και οπουδήποτε βρουν στόχο πάνε και χτυπάνε. Δηλαδή πλέον η μεγάλη μας απειλή, η μεγαλύτερη μάλλον απειλή μας στην πρώτη φάση είναι από τον αέρα. Και εμείς στον αέρα πλέον έχουμε αρχίσει όλα και τα λόγω της συντήρησης να αρχίσουν σιγά σιγά και δεν είναι σε κατάσταση που πρέπει να είναι.